Φόρο τιμής στην ιστορία, τους αγώνες και τους νεκρούς της εργατικής τάξης απέδωσαν σήμερα εργαζόμενοι, άνεργοι και συνταξιούχοι στο Ρέθυμνο, στο πλαίσιο του εορτασμού της εργατικής πρωτομαγιάς. ΓΕΣΕΕ και ΑΔΔΗ από τη μια και πρωτοβάθμια συνδικαλιστικά σωματεία από την άλλη, διοργάνωσαν υποβροχή δύο διαφορετικές συγκεντρώσεις στο εργατικό κέντρο και στο Δημαρχείο, διεκδικώντας τη διασφάλιση των εργασιακών δικαιωμάτων που αποσημείωσαν στις μέρες μας βάλλονται νελέητα εξαιτίας της συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης. Εμείς οι εργαζόμενοι δεν αντέχουμε άλλο. Δεν μπορούμε. Πρέπει επιτέλους όλοι όσοι κινούνται σε κυβερνητικά κλιμάκια να καταλάβουν ότι θα πρέπει να διασφαλίσουν σταθερό μισθό, πραγματικές και ουσιαστικές αυξήσεις. Οι επιθέσεις στα δικαιώματα τα εργατικά μας καλούν και μας προτρέπουν σε αγώνες μαζικούς, κινηματικούς, δυναμικούς, προκειμένου να ανατρέψουμε νεοφιλελεύθερες πολιτικές. Στην πρώτη γραμμή του αγώνα και τα περήφανα γυρατιά, με τους συνταξιούχους να απαιτούν από τη νέα κυβέρνηση που θα προκύψει από τις εθνικές κάλπες να αποκαταστήσει τη συντάξη στα επίπεδα του 2012, να επαναφέρει την 13η και 14η σύνταξη και να δοθούν ουσιαστικές αυξήσεις στις κύριες και επικουρικές συντάξεις. Να πάρει μέτρα για την προάσπιση και την προστασία του εισοδήματος των εργαζομένων, να πάρει μέτρα κατά της ακρίβειας, να στηρίξει το εισόδημα των συνταξιούχων. Το παρόν στη συγκέντρωση του εργατικού κέντρου που λόγω καιρού διεξήχθη στην αίθουσα συνεδριάσεων έδωσαν μεταξύ άλλων υποψήφιοι βουλευτές, εκπρόσωποι κομμάτων αλλά και εκπρόσωποι του πρώτου και δεύτερου βαθμού της αυτοδιοίκησης. Δεν είναι μόνο μέρα μνήμης, όπως πολύ σωστά είπατε, είναι και μέρα διεκδίκησης για τον κάθε άνθρωπο, για τον κάθε πολίτη, για τον κάθε εργαζόμενο, αλλά και για εμάς που, εκπροσωπούμε την τοπική αυτοδιοίκηση. Διεκδικούμε και εμείς από το κεντρικό κράτος αρμοδιότητες με τους ανάλογους πόρους. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν θυσιάσει τη ζωή τους για τα δικαιώματα, υπάρχουν όμως και όλοι οι υπόλοιποι οι οποίοι αγωνίζονται για αυτά. Δεν έχει σημασία ποια θέση κατέχεις, αρκεί να είσαι ευαίσθητος και να σέβεσαι τον άνθρωπο, τις αξίες του και το δικαίωμα στην εργασία του.